Να πάμε στον κύριο Θανάση Τζίμα, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλημέρα σας, κύριε Τζίμα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Η διάθεση, χαρά πάνω απ' όλα. Είναι... ανοιξιάτικη διάθεση. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Με λαϊκή άνοιξη ελπίζουμε το επόμενο διάστημα, με αντεπίθεση και ισχυρό κουκουέ. Να σας ρωτήσω, έχουμε μπει για τα καλά σε μία στην προεκλογική έτσι περίοδο και βάσανο για πολλούς και βλέπουμε μία έτσι διάθεση θεσμοθέτησης μέτρων προς τη θετική κατεύθυνση που, όπως έλεγα και προηγουμένως, από όπου και αν προέρχονται και όπως και να γίνονται, αφού για το λαό θα υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις και αυτά, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενα. Όμως θεωρείτε ότι έτσι αυτή θα είναι η ταυτότητα της προεκλογικής αντιπαράθεσης? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, είναι σίγουρο ότι όλοι μας και οι ακροατές μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή σίγουρα θυμούνται ότι σε όλες τις προεκλογικές περιόδους οι υποσχέσεις δίνουν και παίρνουν. Mm-hmm. Η ουσία είναι, κατά τη γνώμη μας, ότι χρειάζεται να δει τη μεγάλη εικόνα, mm-hmm, γιατί φυσικά οτιδήποτε κερδίζει ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, είναι θετικό, αλλά κατά τη γνώμη μας χρειάζεται να δει ακριβώς το σύνολο των πραγμάτων που τρέχουν αυτή τη στιγμή γύρω του, ώστε να δει και επί της ουσίας τι κερδίζει, τι χάνει, με ποιους πρέπει να πάει και ποιους πρέπει να αφήσει. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για τα μέτρα αυτά που υποτίθεται ότι θα φέρει η κυβέρνηση, τα οποία φυσικά τα έχει ανακοινώσει ήδη 3-4 φορές το καθένα, καλλιεργώντας, επιδιώκοντας έτσι να καλλιεργήσει ένα κτήμα προσδοκίας. Την ίδια στιγμή όμως, αυτό που δεν ομολογεί είναι ότι είναι ήδη προνομοθετημένα εκείνα τα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία το επόμενο διάστημα θα εξασφαλίσουν την περαιτέρω μείωση του λαϊκού εισοδήματος. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, είναι το εξής. Ξέρετε, πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε επίσημα, δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το πλεόνασμα από την πολιτική της κυβέρνησης του προηγούμενου διάστημα. Mm-hmm. Ένα πλεόνασμα το οποίο αγγίζει τα τελευταία χρόνια τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, κύριε Πίκουλα, νομίζω ότι ο καθένας, ακόμα και το πιο μικρό παιδί, μπορεί να καταλάβει ότι όταν σου παίρνουν το καρβέλι από το τραπέζι και σου γυρίζουν ορισμένα ψίχουλα, μάλλον όχι μόνο δεν πρέπει να είσαι ικανοποιημένος, αντίθετα πρέπει να είσαι ψηλιασμένος και πρέπει επί της ουσίας οι ακροάτες μας, ο εργαζόμενος κόσμος που αυτή τη στιγμή βασανίζεται και σκέφτεται πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, να θέσει στο τραπέζι τη δική του τη συμμετοχή, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός παράγοντας που μπορεί να ταράξει τα νερά σήμερα. Γιατί, κοιτάξτε, μιλάμε σε μια περίοδο μετά την πολύχρονη κρίση. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Η ουσία είναι ότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν θέτει στο τραπέζι την μεγάλη ανάκτηση των απολειών που πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα μπροστά σε όλα αυτά που έχασαν οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια. Μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά δικαιώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που είναι μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει οι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι να βολευτούν με ξαναζεσταμένες σούπες, γιατί συνήθως αυτές είναι ξυνισμένες, αλλά πρέπει να εμπιστευτούν τις δικές τους δυνάμεις, να εμπιστευτούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που όχι μόνο τους αποκάλυψε και τους ενημέρωσε το τι έρχεται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως είναι διατεθειμένο να ηγηθεί, να μπει μπροστά στην οργάνωση αυτής της πάλης για την ανάκτηση αυτών των απολειών. Θα έχουν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα, κατά την άποψή σας, οι ευρωεκλογές, κάτι που επιθυμεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το πολλές χώρες του εξωτερικού, πάντα έχουμε έτσι πολιτικά μηνύματα ισχυρά από τις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, αντικειμενικά οι εκλογές στέλνουν ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα και αντικειμενικά από τη στιγμή που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, ας το πούμε έτσι, σε μια ευρύτερη προεκλογική περίοδο, ο καθής επιδιώκει ή θέλει να ερμηνεύσει το όποιο αποτέλεσμα κατά το δοκούν. Κατά τη γνώμη μας, και η ίδια η μάχη των ευρωεκλογών είναι κρίσιμη και για τα λαϊκά στρώματα του τόπου μας, από τη σκοπιά ότι έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να καταδικάσουν με την ψήφο τους την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της, η οποία
ας το πούμε έτσι, φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της σε κάθε αντιλαϊκή, ας το πούμε έτσι, πολιτική που έχει εφαρμοστεί στις πλάτες των εργαζόμενων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και από αυτή τη σκοπιά, κατά τη γνώμη μας, μια ισχυρή απάντηση απέναντι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στις πολιτικές της, τα κόμματα που την εμφάνιζαν ως μονόδρομο και ως αναγκαίο κακό ή αναγκαίο καλό τα προηγούμενα χρόνια, για να θυμηθούμε και τα προηγούμενα χρόνια, που εμφανιζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το απάνεμο λιμάνι, ως το μάνα εξ ουρανού κλπ. Κλπ. Όλα αυτά αποδείχθηκαν φούμαρα. Γι' αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, σε αυτές τις ευρωεκλογές χρειάζεται να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ακριβώς γιατί ήταν εκείνη η δύναμη που έδωσε το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στιγμάτισε τις πολιτικές της και μπήκε μπροστά στην πάλη για να ορθωθούν εμπόδια απέναντι σε αυτές. Άρα λοιπόν, απευθυνόμενοι σε όλους αυτές που σήμερα, και αυτούς που σήμερα προβληματίζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το χαρακτήρα της, και θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αυτό το μήνυμα μπορούν να το στείλουν με ένα πιο δυνατό, ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα. Θεωρείτε ότι οι επόμενες εκλογές θα ευνοήσουν τις συνεργασίες και θα πάμε έτσι, ή είναι καλύτερο για τη χώρα τώρα, για τη διακυβέρνηση εννοώ, να έχουμε κάποια ισχυρή εντολή, ας πούμε, σε κάποιο κόμμα και να πορευτεί μόνο του, ή οι συνεργασίες από εδώ και πέρα είναι αυτές που θα δώσουν κάτι που και στην Ευρώπη παρατηρείται, έτσι, έχει ανοίξει το παιχνίδι. Κοιτάξτε να δείτε, πολιτικό. Η γνώμη μας είναι η εξής, ότι αυτά τα 8 χρόνια της κρίσης 9, πολλά πράγματα τα οποία συζητιόνταν, αν θέλετε, το προηγούμενο διάστημα πιο θεωρητικά, έχουν πλέον αποκαλυφθεί. Δηλαδή αυτά τα χρόνια ζήσαμε κυβερνήσεις έκτακτης ανάγκης, κυβερνήσεις τεχνοκρατών, κυβερνήσεις μεγάλου συνασπισμού. Θυμίζουμε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, που κάποτε δεν ήθελε ο ένας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζήσαμε το 2015 το καλοκαίρι την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου με την υπογραφή και της κυβέρνησης της αριστεράς και όλων των υπόλοιπων. Άρα, κατά τη γνώμη μας, αυτό που πρέπει να απασχολήσει τους ακροατές μας, θέλουν να δούμε. Πώς να το πούμε, να πάρουν μια ανάσα, να ζήσουν καλύτερα αυτοί και τα παιδιά τους τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τόσο το αν θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις να γίνονται αυτές οι συνεργασίες, ας τις πούμε έτσι, και οι κολοτούμπες που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα και στη Βουλή να γίνονται από μια στιγμή στην άλλη, αλλά κυρίως ποιος θα βρεθεί στη θέση της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, ώστε πραγματικά να δοθεί μια μεγάλη μάχη για την ανάκτηση των απολειών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ξέρετε και κάτι, και για να ανοίξει επιτέλους και ο δρόμος για μια διεκδίκηση ουσιαστική αυτών που σήμερα έχουν ανάγκη τα σπίτια μας, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι. Γιατί δεν μπορούμε, ξέρετε κύριε Πίπουλα, σήμερα στο 2019, πρόσφατα είναι, να συζητάμε ακόμα αν υπάρχουν εμβόλια για τη γρήπη. Δεν μπορούμε να συζητάμε για το αν μπορεί κάποιος να πάει σε ένα νοσοκομείο και να γιατρευτεί και να μην του κοστίσει μια περιουσία. Ναι. Δεν μπορούμε να συζητάμε αν ο μισθός ή το εισόδημα που έχει ένας εργαζόμενος ή ένας αυτοαπασχολούμενος του φτάνουν για τα στοιχειώδη. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα αυτός ο κόσμος να ζήσει καλύτερα. Βγαίνει ασύλληπτος πλούτος και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες. Και το ζήτημα είναι αυτό το πλούτο που στον καρπώνεται. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτές οι εκλογές πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα καταδίκης αυτών των πολιτικών και ακόμα περισσότερο να σημάνουν ένα βήμα, ένα σταθερό βήμα προς τα μπρος που θα δώσει όθηση στη λαϊκή αντεπίθεση, γιατί και η επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι δύσκολη και χρειάζεται οι αγώνες να δυναμώσουν και αυτό μπορεί να γίνει με ισχυρό κουκουέ. Αυτό το ρώτησα διότι θέλω να κάνω έτσι και μία... Αν το κουκουέ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μία... κυβέρνηση έτσι, εθνικής ενότητας ή μια κυβέρνηση συνεργασίας περισσότερων κομμάτων, δύο ή και περισσότερων κομμάτων. Για να αλλάξει από μέσα πράγματα, αυτό εννοώ. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση, η οποία ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα ήταν πάρα πολύ έντονη. Ξέρετε ότι το ΚΚΕ είπε αλήθειες, με δεδομένο ότι είχε και πολιτικό κόστος από αυτές, και είναι ένα ερώτημα σήμερα, επιβεβαιώθηκε ή όχι. Η γνώμη μας είναι ότι η θέση, η εκτιμήση του κόμματός μας επιβεβαιώθηκαν.
ούτε η ελπίδα ήρθε, ούτε η περιβόητη αλλαγή χωρίς σύγκρουση ήρθε, ούτε τίποτα. Mm. Το λέμε αυτό γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου παγωνίστηκε το προηγούμενο διάστημα, που πίστεψε, αν θέλετε, σε αυτή τη λογική που κυρίως προέβαλε κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά, ήρθε και απογοητεύτηκε. Αυτή είναι η ουσία. Mm. Και σήμερα ψάχνει να δει, πώς να το πούμε, απογοητευμένο, τι θα κάνει. Εμείς λέμε να εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να δυναμώσει καταρχήν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και εδώ είμαστε στη ζωή και στην πράξη. Όποιος θέλει να στηρίξει τα λαϊκά δικαιώματα, τις λαϊκές ανάγκες, να περπατήσει από κοινού διεκδικώντας συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα. Ξέρετε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, στο Δήμο της Πάτρας, για παράδειγμα, που είναι εκλεγμένος ο κύριος Πουελετίδης με τη λαϊκή συσπήρωση, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, οι οποίες φυσικά και δεν είναι, ας το πούμε έτσι, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, κομμουνιστές κτλ. Υπάρχουν συνεργασίες, θέλει να πείτε. Και, σήμερα στα ψηφοδέλτια που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Λαϊκής Συσπήρωσης και στην περιφέρεια και σε Δήμους, είναι δεκάδες οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι συμπαρατάσσονται με την πολιτική, με τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως εκφράζονται από τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, αναγνωρίζοντας καταρχήν τη συνέπεια λόγων και έργων, ένα το κρατούμενο, και δείχνοντας εμπιστοσύνη ότι αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα προσπαθεί, επιδιώκει να τα περπατήσει στη ζωή και στηρίζει στην πράξη, ας το πούμε έτσι, αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος μας και ο λαός μας. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το κρίσιμο το επόμενο διάστημα. Αυτό πρέπει και οι ακροατές μας να κρατήσουν, να κάνουν ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος, κρίνοντας με την πείρα τους, με τις δικές τους ανάγκες και όχι με το στενό κορσέ κάθε φορά της όποιας αντοχής της οικονομίας, που ξέρετε και αυτή πολλές φορές είναι πολύ μικρή για να δώσει και τα στοιχειώδη, και την ίδια στιγμή μπορεί να αφορολογεί εθελοντικά τους εφοπλιστές, να μοιράζει δισεκατομμύρια σαν τα μαρουλόφυλλα για τον ΝΑΤΟ, να κάνει αναπτυξιακούς νόμους κτλ. Και ο Κοσμάκης, όποτε βρέχει να πνίγεται και όποτε πιάνει φωτιά να καίγεται. Αυτά, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι τα μεγάλα κριτήρια ψήφου το επόμενο διάστημα, και σε όλες τις κάλπες που θα στηθούν, είτε τρεις είτε τέσσερις, να πάει με την ίδια θέληση, με την ίδια δύναμη, με τα ίδια κριτήρια και να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Τζίμα. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Καλημέρα.